Κύριε Υπουργέ, από τον Αύγουστο του 19, η διορισμένη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διοίκηση του ΟΑΣΤ αθετεί την εφαρμογή όρων του μη μισθολογικού κόστους της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων. Η αιτιολογία της διοίκησης του ΟΑΣΤ για τις περικοπές είναι ότι η συλλογική σύμβαση δεν έχει την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών. Η συλλογική σύμβαση έχει υποραθεί το 2018 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλες μειώσεις μισθών λόγω εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου που έφταναν κοντά στο μείον 20%. Οι οποίες προσθέθηκαν σε προηγούμενες μειώσεις που είχαν γίνει το 2015. Ευθύνη για την μη υπογραφή της συλλογικής σύμβασης φέρει ο τότε υπουργός Χουλιαράκης, αλλά και η τότε διοίκηση του ΟΑΣΤ, η οποία ωστόσο εφάρμοζε τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Εδώ και κάποιους μήνες, η σημερινή διοίκηση του οργανισμού με την ίδια αιτιολογία, μη ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας, έχει δηλώσει προς τους εργαζόμενους ότι θα προβεί σε νέες μειώσεις μισθών, αλλά και θεσμικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Από το μήνα Φεβρουάριο έχει ήδη ξεκινήσει την περικοπή των ρεπό. Όλο το διάστημα από το καλοκαίρι του 19 μέχρι σήμερα και παρά τις εκκλήσεις των εργαζομένων του ΟΑΣΤ, ο αρμόδιος υπουργός δεν υπογράφει τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Τους προηγούμενους μήνες, με email του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, δόθηκε η διαβεβαίωση προς το Συνδικάτο των Εργαζομένων ότι υπάρχει η βούληση του Πρωθυπουργού να δοθεί νέα παράταση τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Θεωρούμε, κύριε Υπουργέ, απαράδεκτο το γεγονός η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα περικοπών δικαιωμάτων των εργαζομένων που απορρέουν από τη συλλογική σύμβαση εργασίας και μάλιστα σε περίοδο πανδημίας, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τη δυσκολία σύγκλησης γενικών συνελεύσεων, λήψη αποφάσεων, ακόμα και το συνεδριάσουν το ΔΣ των σωματείων. Σε καμία περίπτωση οι διοικήσεις οργανισμών και επιχειρήσεων δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται τις ιδιαίτερες προφανώς συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας, ώστε να επιβάλλουν μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων στους εργαζομένους. Ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε η κυβέρνηση για να εφαρμοστεί η εφιστάμενη συλλογική σύμβαση εργασίας, να μην μειωθούν οι μισθοί των εργαζομένων του ΟΑΣΤ και να επανέλθουν άμεσα τα ρεπό των εργαζομένων που έκοψε η διοίκηση του οργανισμού. Και δεύτερον, τι θα κάνει η κυβέρνηση για να παρατεθεί η ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Στολτίδη, σας ευχαριστώ καταρχήν για την ερώτησή σας, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά τον οργανισμό αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερης πατρίδας μου, και αφορούν περίπου 2.000 εργαζομένους αυτοί. Στα ζητήματα του ΟΑΣΤ, όπως γνωρίζετε, εμπλέκονται τόσο το υποπτώιβον των εκάστοτε φορέα Υπουργείων, στην προκειμένη περίπτωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όσο και το Υπουργείο Οικονομικών. Προφανώς θα απαντήσω συγκεκριμένα και αναλυτικά στα θέματα που είναι της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Να επισημάνω επίσης ότι ο ΟΑΣΤ έχει τεθεί σε ειδική εκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4482 του 2017. Από το σημείο εκείνο και μετά, το προσωπικό του οργανισμού εντάχθηκε στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4354 του 2015. Κύριε Στολτίδη, η επίκαιρη ερώτησή σας που συζητάμε σήμερα είναι ακριβώς η ίδια, λέξη προς λέξη, με την ερώτηση με αριθμό 3.800 προς υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, που κατατέθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 2021. Και για την ερώτηση αυτή υπάρχει ήδη έγγραφη απάντηση από τον ΟΑΣ στις 5 Δευτέρου του 2021. Ρώτατε σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Εργασίας, όπως λέτε, να εφαρμοστεί η υφιστάμενη συλλογική σύμβαση εργασίας και να μην μειωθούν οι μισθοί των εργαζομένων, αλλά και να μην κοπούν τα ρεπό των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις, όπως είναι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, υπάρχει συγκεκριμένο δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο για τις επιχειρησιακές συμβάσεις, που υπογράφονται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει την τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά το θέμα του αριθμού των συνδικαλιστικών αδειών, σας επισημαίνω ότι με το νόμο 4472 του 2017 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του νόμου του 1264 του 1982, δηλαδή άλλαξε ο αριθμός των συνδικαλιστικών αδειών. Ας πάρουμε όμως ένα προς ένα τα ερωτήματά σας. Θα αρχίσω με το θέμα των μισθών για να μην υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ανάμεσα στους εργαζόμενους. Στο θέμα των μισθών, σύμφωνα με την έγγραφη ενημέρωση που έχουμε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβολο του Οργανισμού, δεν έχει γίνει καμία περικοπή στις νόμιμες αποδοχές, αλλά ούτε και πρόκειται να γίνει.
Το προσωπικό του ΟΑΣ θα αμείβεται σύμφωνα με τον νόμο 4354 του 2015 και στο πλαίσιο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν την προβλεπόμενη προσωπική διαφορά. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΑΣ, πέρα των ανωτέρων, στο πλαίσιο μιας πολιτικής καμένης γης, όπως η κατάσταση που παρέλαβε η τωρινή διοίκηση από την προηγούμενη, στον ΟΑΣ δινόταν σε μια μερίδα εργαζομένων εντελώς παράνομα, εκτός από την πρώτη και δεύτερη προσωπική διαφορά. Αναρωτιέμαι αν αυτοί το γνωρίζουν οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη, πολύ περισσότερο όταν αυτό στήχησε περίπου 2,25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και προφανώς αυτό δεν είναι επιτρεπτό να συνεχιστεί. Στο δεύτερο ερώτημά σας, που αφορά τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την αρμόδια νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας για τις περιπτώσεις που φορείς γενικής κυβέρνησης καταρτίζουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ισχύουν ειδικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα οι διατάξεις που αφορούν το οικονομικό τους περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, για τις μη μισθολογικές παροχές ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου 4484 του 2017. Στις διατάξεις αυτές περιέχονται και οι περιπτώσεις που επίκειται η υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας και η διαδικασία που σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθεί. Οι ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Τώρα, η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας όλων των εργαζομένων του ΟΑΣΤ που συνδέονται με τον οργανισμό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, είχε διάρκεια ισχύως από 1 δεκάτου του 2017 έως 31 δεκάτου του 2019. Σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στην επία της πανδημίας, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου του 2020 η ισχύ των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων, των οποίων η τρίμηνη παράταση έληξε από τις 29 Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου του 2020. Εκτός της παραπάνω ειδικής νομοθετικής παράτασης των νόμων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις διοικητικές αποφάσεις που δόθηκε περιοριστικά για το συγκεκριμένο μόνο διάστημα, ούτε μία άλλη σχετική πρόβλεψη για το τρέχον ή άλλο χρονικό διάστημα υπάρχει. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο αρμοδιότητας του τμήματος συμφιλίωσης σχετικά με θέματα της ερώτησής σας, κατόπιν αιτήματος της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων του ΟΑΣΤ, το οποίο υπευλήθησε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας στις 14-12 του 2020, πραγματοποιήθηκε τριμερή συμφιλιωτική τηλεδιάσκεψη την 3η-12η του 2021. Συμπερασματικά και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τη διοίκηση του οργανισμού, αυτή είναι έτοιμη να υπογράψει άμεσα νόμιμη, επαναλαμβάνω νόμιμη, συλλογική σύμβαση εργασίας με το Σωματείο για μη μισθολογικά θέματα όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω και ο νόμος επιτρέπει. Προφανώς η διοίκηση είναι ανοιχτή στο διάλογο και τυχόν εύλογες βελτιώσεις των προτάσεων της, πάντοτε όμως στο πλαίσιο της νομιμότητας. Για τα θέματα αδειών, ρεπό και τα μη μισθολογικά ζητήματα όπου έχουμε και τη γνωμοδότηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άρα, κύριε Υπουργέ, αξιοποιείτε, όπως φαίνεται από την απάντηση, το τρίκ που έχει δημιουργηθεί για να διαφοροποιεί τις αποδοχές των εργαζομένων σε παράνομες και νόμιμες με τη δημιουργία αυτής της πρώτης και δεύτερης προσωπικής διαφοράς, εντάσσοντας τη δεύτερη στις μη νόμιμες. Ακριβώς αυτό καταγγέλουμε και απορούμε γιατί ακριβώς αυτό είπαμε και στην ερώτησή μας, ότι ήταν δέσμευση και του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι προτίθεται να την εφαρμόσει. Αλλά κοιτάξτε τώρα και από την απάντηση και συνολικά από τα δεδομένα, κύριε Υπουργέ, είναι κάτι παραπάνω που προφανές ότι με καταμερισμένους ρόλους ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς, η Νέα Δημοκρατία, παίζετε στις πλάτες των εργαζομένων και του θεσσαλονικιώτικου λαού. Θα εξηγήσω παρακάτω γιατί ένα πολύ άσχημο, για να μην το πούμε αλλιώς, παιχνίδι. Για να δώσετε τις συγκοινωνίες στα χέρια ιδιωτών, καθαρές από βάρη και εργασιακά δικαιώματα, υλοποιώντας τις εντολές των πατρώνων σας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση των συγκοινωνιών. Ο ναι μεν ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μετά τη Νέα Δημοκρατία και το Σταϊκούρα, που μείωσε κατά 10 εκατομμύρια ευρώ τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, το 2017 με τον νόμο Σπίρτζη, το 4482, εφάρμοσε το ενιαίο μισθολόγιο, αν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ο ΟΑΣΤ, περικόπτοντας άλλα 18 εκατομμύρια ευρώ. Και έρχεται πάλι η Νέα Δημοκρατία με το πρόσχημα ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν υπογράφηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και περικόπτει άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ με την μονομερή μη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι μιλάμε για χοντρό δούλεμα. Γιατί εδώ φαίνεται ότι το ένα χέρι νύβει το άλλο. Σύνολο 30 εκατομμύρια ευρώ από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Και κρατήστε το ποσό γιατί θα μας χρησιμεύσει για λίγο αργότερα. Αυτά θα μου επιτρέψετε λίγο, γιατί
Μου προκαλεί δυσφορία, ευχαριστώ. Και αυτά τα 30 εκατομμύρια περικοπών αφαίρεσαν από τους εργαζόμενους από 25% το λιγότερο μέχρι 45% του μισθού τους. Το συγκοινωνιακό έργο τώρα, για να δούμε λίγο και την κινητήριο δύναμη που αποκαλείται την ιδιωτική πρωτοβουλία που με κίνητρο το κέρδος, πάει τα πράγματα μπροστά. Αν προσθέσουμε λοιπόν τα ποσά που δίνονται κάθε χρόνο για τις συγκοινωνιακές υπηρεσίες των ιδιωτών, θα διαπιστώσουμε ότι ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά που αφαιρέσατε από τους εργαζόμενους. Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ οι πρώτες 6 γραμμές που παραχώρησε ο ΕΣΥΡΙΖΑ στα ΧΤΕΛ, 18 εκατομμύρια ευρώ τις 25 γραμμές που παραχώρησε η Νέα Δημοκρατία στα ΧΤΕΛ, 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ στα leasing και 1 εκατομμύριο για την αγορά των 50 λεωφορείων του Δήμου, συνάγνωστο ποσό για τις μετατροπές και την εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων. Το κάνατε αυτό στην πορεία διαχρονικά να φαίνεται αναγκαίο αφού απαξιώσατε και παροπλήσατε ικανά για να καλύψουν τις συγκοινωνιακές ανάγκες στη λεωφορεία. Όταν οι τεχνίτες του ΟΑΣΤ θα μπορούσαν να θέσουν στην κυκλοφορία εκατοντάδες οχήματα που σαπίζουν επειδή δεν υπάρχουν ανταλλακτικά μερικών χιλιάδων ευρώ. Και τι κάνατε, φέρατε λεωφορεία απλώς φρεσκοβαμένα, σχεδόν στα ίδια χρόνια λειτουργίας και χιλιόμετρα, με δελτία βλαβών παρόμοια με τα οχήματα του ΟΑΣΤ, με τις επισκευές να τις κάνουν οι τεχνίτες στα αμαξοστάσια του ΟΑΣΤ, με τελειωμένο το υδραυλικό του σύστημα στις καρέκλες του οδηγού να τσακίζουν τα κορμιά τους πάνω στο παλιό μηχανικό σύστημα και με αντικαταστάσεις των αρθρωτών, των λεγόμενων μαμούθ, με μονά οχήματα που αποτελεί τραγική ηρωνία. Η χαρά του κορονοϊού, όταν εκατοντάδες και οδηγοί μολύθηκαν και κάποιοι έχασαν τη ζωή τους, κάνοντας τα οχήματα βέβαια εστίες υπερμετάδοσης σε αυτή την εποχή. Αυτά είναι για τα οποία έπρεπε να επιληφθεί η ανεξάρτητη, κατά τη γνώμη μας, δικαιοσύνη και όχι να τσεκουρώνει τους δίκαιους αγώνες των εργαζομένων με αυτές τις αποφάσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Συνάδελφε. Με τα 30 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε δευτερόλεπτα. Με τα 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που δίνεται στους ευεργέτες αυτούς τους ιδιώτες, θα εφαρμόζεται τη συλλογική σύμβαση εργασίας χωρίς περικοπές αυτές των 2,5 εκατομμύριων ευρώ. Ο ΑΣ θα κάλυπτε τις ανάγκες του σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, θα προσλάβανε μόνιμο προσωπικό, θα αγόραζε συνεχώς καινούργια λεωφορεία και η συγκοινωνία θα βελτιωνόταν σημαντικά, ενώ τα οχήματα θα άνοιγαν στον οργανισμό και όχι σε ιδιώτες. Και η περίπτωση του ΑΣ, κύριε Υπουργέ, είναι μια τρανταχτή απόδειξη ότι το κέρδος όχι μόνο δεν είναι πρόεδρος, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αλλά το αίτιο που σαπίζει τη ζωή των εργαζομένων και των λαϊκών στρώματων. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να ανοιχθούν άλλο αυτόν τον άθλιο, κατά τη γνώμη μας, εμπεγμό εις βάρος τους. Τους καλούμε να μην τσιμπήσουν το δόλωμα του κοινωνικού αυτοματισμού, όπλο των κυβερνήσεων όλων σας για τον αφοπλισμό τους, να παραμερίσουν τις φωνές τους συμβιβασμού στα συνδικάτα τους για να δώσουν νικηφόρα μάχη για τη συλλογική σύμβαση εργασίας τους. Τα χρήματα, θυμίζουμε, είναι του λαού της Θεσσαλονίκης συνολικά, ο οποίος πρέπει και μπορεί να επιβάλλει συγκοινωνίες σύγχρονες, ασφαλείς, φθηνές, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.